κουρελιά και τους αγρότες, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αλλαγές του κανονισμού. Δύο, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, το οποίο το είχε συμβασιοποιηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ για ενημέρωση και μαθήματα και συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τα γεωπονικά, για τις καινούργιες ζημιές λόγω κλιματικής αλλαγής, το οποίο το άφησαν και δεν έχουν εκταμιεύσει ένα ευρώ και το χάσανε. Και το τρίτο, το μεγάλο πρόγραμμα της ψηφιοποίησης της κοινωνικής διαδικασίας που θα συντομεύσει χρόνους εκτιμήσεων και θα μπορεί να γίνει, να είναι πιο δίκαιες και μεγαλύτερο έλεγχο σε κοινήσεις και στις αποζημιώσεις. Αυτά όλα έχουν σταματήσει και αυτά όλα επειδή η δουλειά είχε γίνει με το 2019, η δέσμευσή μας είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο τμήμα της κυβέρνησης της χώρας, θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν μέσα στον πρώτο χρόνο, για να μην πω την νωρίτερα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα οικονομικά του οργανισμού. Οι αλλαγές του κανονισμού ασφάλισης θα έπρεπε να δείξουν και στα οικονομικά του οργανισμού. Και αυτή τη στιγμή, έχοντας πληρώσει σχεδόν τις ζημιές του 2021, δεν υπάρχει ταμείο. Και μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθεί και η συμμετοχή του κράτους προς τον εργά, όλα τα χρόνια από το 2011 μέχρι και το 2021. Αυτό σημαίνει πολύ δύσκολα θέματα οικονομικά και τον οργανισμό και εν ώψη των ζημιών σε όλη την Ελλάδα του 2022, που μπορεί η Λάρισα να μην είχε το κατάστημα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία, μέχρι τώρα τρομερές ζημιές, αλλά υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που είχαν ζημιές από τους παγετούς ακόμα. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εκεί η πρόταση δικιά μας, πέρα από την αλλαγή του κανονισμού που θα φέρει και κάποια έσοδα, έχει να κάνει πρώτον με την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος που να πλησιάζει το μοντέλο της Κύπρου. Το μοντέλο της Κύπρου σημαίνει ότι όσα χρήματα μαζεύει ο ΕΛΚΑ από τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά τόσα συνεισφέρει ο κρατικός προϋπολογισμός. Μιλάμε δηλαδή για ένα ταμείο κάθε χρόνο της τάξης των 300 εκατομμυρίων περίπου. Ένα ποσό το οποίο σου δίνει τα χέρια και να κάνεις πράγματα και να είσαι και άνετος και, και πιθανώς να καλύψεις και κάποια πράγματα παραπάνω. Το δεύτερο το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι στα κομμάτια της αλλαγής του κανονισμού θα μπουν και κάποιες προαιρετικές καλύψεις. Υπάρχει δηλαδή το στάνταρ, η βάση, το υποχρεωτικό, και από εκεί και πέρα προαιρετικά θα μπορεί να χτίζει ο κάθε παραγωγός ανάλογα με